Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε εδώ στη συχνότητα του Europe One σε ένα έκτακτο καλοκαιρινό μας ραντεβού, μιας και τα αθλητικά αλλά και τα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής μας βρίσκονται σε εξέλιξη ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή από το Καβαλάρι, όπου ο Άρης Καβαλαρίου διοργάνωσε το δεύτερο Football Summer Cup, όπου συμμετείχαν οι επαγγελματίες της περιοχής. Και έτσι λοιπόν στο μεγάλο τελικό αντιμέτωποι βρέθηκαν το καφέ Bar Mondo με την κρεαταγορά Λαγινών, όπου έληξε με τελικό σκορ 3-1. Καφέ Bar Mondo, κρεαταγορά Λαγινών, αντίπαλοι στο μεγάλο τελικό το οποίο θα ακουθήσετε μέσα από το Europe 1, το κανάλι της Μακεδονίας με τον Στοδί Καρασαρί στα μικρόφωνα. Το παιχνίδι ξεκίνησε για να δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής. Ο Μάνης εκεί με τον Αδαμίδη προσπαθεί να παίξει, γίνεται το λάθος. Δανδανάς κερδίζει την μπάλα. Θα σουτάρει τώρα απευθείας. Θα μπλοκάρει εδώ ο Παπαδόπουλος. Εδώ χάνεται μια πολύ καλή στιγμή για τον Καφέ Bar Mondo να ανοίξει το σκορ. Αλλαγή της μπάλας για να δούμε. Ζηρίδης βγαίνει μπροστά. Δανδανάς σουτάρει σε καλή θέση εδώ ο Παπαδόπουλος, θα μπλοκάρει. Βάλα πέρασε τώρα, προσπαθεί να περάσει τον αντιπαλό του εκεί ο Σταμπουλής. Και όχι απευθείας και η μπάλα στο Χατζηδάκη, ο οποίος θα πλώνει τα χέρια του. Τελικά λίγο έλειψε εδώ να γίνει κάποιο λάθος. Συμπληρώνουμε τα πρώτα 18 λεπτά του πρώτου μηχρόνου. Καφέ Bar Mondo, κρεαταγορά Λαγινών 0-0 στο μεγάλο τελικό του Summer Club Μίλκας Άρης Καβαλαρίου, που διοργανώνεται για δεύτερη φορά. Και στο προσφέρει η νούμερο 1 πιτσαρία Μόστρα, Σεραφείμ Τσακνάκη 1, υπό τη διεύθυνση Πέτρος Μαυρουδής, στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, με τηλέφωνο 23 940 265, από τις 5 κοντά σας ως τις 1, πάντα με ποιότητα και ποσότητα στο χώρο σας. Ένα παιχνίδι που, όπως αντιλαμβάνεστε, ξεκίνησε με τις δύο ομάδες μαχητικές, με ευκαιρίες, αλλά να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν τις φάσεις τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Θα δούμε το μεγάλο νικητή. Σταμπουλής θα πάρει θέση. Θα εκτελέσει απευθείας το φάουλ, πολύ καλό. Λίγο έλειψε εδώ η μπάλα να καταλήξει το δεξί παραθυράκι του Παπαδόπουλου. Μια ακόμη ευκαιρία. Εκεί του Σταμπουλή δεν πέρασε. Κάνουμε το κλέσμα για την κρεαταγορά Λαγινών που βγαίνει επιθετικά. Σουτάρει από μακριά, φανταστική ενέργεια εδώ. Και πολύ μεγάλη ευκαιρία. Κατοχή για τον Ζηρίδη, ο οποίο προσπαθεί να τα βάλει με όλου. Από δεξιά με την μπάλα στα πόδια του θα γυρίσει. Από κοντά πατάει. Θέλει να σουτάρει τώρα, θα ολοκληρώσει, αλλά πολύ άστοχα. Ο Παπαδόπουλο με τον Βοηβόδα εκεί να διώχνει. Για να το σούτε εδώ από κοντά θα σκάσει στο γόνατο του Κατζηδάκη και η κρεαταγορά Λαγινών χάνει με τον Στεριανό εδώ την ευκαιρία. Παπαδόπουλος με τον Αδαμίδη. Αντεπίδηση για τον Καφέ Μόντο που βγαίνει τώρα μπροστά. Πατάει την μπάλα, επιμένει, για να δούμε. Ανδρεάδης, σούτε εδώ και η μπάλα τελικά χάνεται μεγάλη ευκαιρία από τον Μπουλαλά, ο οποίος προσπάθησε να απειλήσει εδώ τον Παπαδόπουλο. Και αυτή τη στιγμή έχουμε το τελευταίο σφύριγμα από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Συμπληρώνεται το πρώτο ημίχρονο με ένα λεπτό καθυστερήσεις. Ένα το λεπτό, θυμίζω, το δεύτερο ημίχρονο 0-0 το σκορ. Παρατείνεται η αγωνία, παρουσία του Δημάρχου, του κ. Καραγιάννη και πολλών ανθρώπων βέβαια βρέθηκαν εδώ. Εδώ μια κεφαλιά και μπάλα στα δίχτυα. 1-0 από τον Δανδανά, ο οποίο πετάχτηκε εντυπωσιακά. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Δανδανά είναι αυτό που θεσκευήλει, που ανοίγει το σκορ και ξεσηκώνει τους φίλους του Καφέ Bar Mondo μέσα σε έξοδο πανηγυρισμού. Θα θυμίσω για ακόμη μια φορά, βέβαια, το παιχνίδι που ακούτε είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του Ποδοσφαίρου από τη νούμερο 1 πιτσαρία που βρίσκεται στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, πίτσα Μόστρα, Σεραφείμ Τσακνάκη 1, με υπεύθυνο του καταστήματος Πέτρο Μαυρουδί, 23 940 265, πίτσα στα ξύλα με ποιότητα, ποσότητα και με μοναδική γεύση από τις 5 κοντά στο σημείο στο χώρο σας. Σας προσφέρει το μεγάλο τερικό του δεύτερου Summer Club Μίλκας Άρης Καβαλαρίου που διοργανώνεται με απόλυτη τυχαία. Εδώ η κρεαταγορά Λαγινών σε μια προσπάθεια να απαντήσει. Μπουλαλάς. Προσπάθησε για άλλα πολύ ψηλά η μπάλα, πάντα το κάρει και τον Παπαδόπουλο που κατέληξε out. Τελείται απευθείας κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα 2-0. Φανταστικό γκολ από τον Δανδανά. Να λοιπόν ο μεγάλος MVP παίκτης. Βλέπετε πώς πανηγυρίζει. Μετά από ωραία σέντρα, 2-0. Έτσι λοιπόν ο Δανδανάς, φίλες και φίλοι, αποθεώνεται από τον κόσμο του Καφέ Bar Mondo στο 17. Μπάλα τώρα από την άλλη μεριά, Στεριαν.
θα σουτάρει από μακριά. Καλό το σουτ του Στεριανού, η μπάλα φεύγει από το πρώτο δοκάρι. Out. Έχουμε ένα φάουλ από πλευρά για την Κρεταγορά Λαγινών. Θα εκτελεστεί τώρα απευθείας, σε δίδυμο σε κάλε, όχι ο Κατζηδάκης. Την μπάλα στα δίχτυα. 2-1. Μειώνει η Κρεταγορά Λαγινών. Έρχεται με αυτή την πραγματικά πιστευτή φάση. Λοιπόν, το παιχνίδι ξαναφέρει νέο ενδιαφέρον. Τελείται απευθείας η σέντρα. Ο Τζοντζόχνη. Θα έχει και ευκαιρία εδώ ο Παπαδόπουλος. Θα γίνει το σούτι κόντρες. Κεφαλιά από κοντά. Μια προβολή. Λοκάρει την μπάλα τελικά. Σωτήρια επέβασε από τον Χατζηδάκη. Του κρατάει την ομάδα του σε αυτό το 2-1. Λιονταρίδη να καθαρίσει τη φάση. Το 2-1 παραμένει. Για να δούμε όμως. Ο Μπουλαλάς με την μπάλα κρατάει στα πόδια του. Προσπαθεί να περάσει. Μπουλαλάς, σουτάρει, γκολ, 3-1. Και κάπου εδώ τελειώνουν τα πράγματα. Με το καφέ μου το πλέον να είναι πλέον ο μεγάλος νικητής του τελικού. Ο Μπουλαλάς που κέρδισε την μπάλα, έκανε το σουτ, φίλες και φίλοι, δεν άφησε περιθώρια. 3-1 το καφέ Μόντο, πλέον είναι ο μεγάλος νικητής. Ένα λεπτό πριν το τέλος του αγώνα. Την μπάλα, όπως είδα προηγουμένως, πέσει Κρεταγορά Λαγινών. Και εδώ τώρα ευκαιρία για να τελειώσει, αλλά δεν μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι και χάνει διπλή προσπάθεια εκεί ο Σιρίδης. Τόλμα και αυτή την έχουμε το τέλος. Τελειώνει το παιχνίδι, τελικό αποτέλεσμα 3-1. Η ομάδα το καφέ Μόντο είναι η νικήτρια του τουρνά. Με τον Στέλιο Δαδανά και τον Πουλαλά σκόρε τα αγώνα. Καθάρισε το παιχνίδι σε ένα τελικό βέβαια που κρατάμε τις όμορφες τιμές και τα όμορφα βλέμματα των κοριτσιών που απαδυνατίζουν και παρακολουθούν βέβαια μαζί με τον ωραίο κόσμο. Ας απολαύσουμε βέβαια τη βραδιά η οποία θα έχει συνέχεια με τις βραβεύσεις στο μεγάλο νικητή. Στην αλήθεια, μπράβο, κοιμόταν, έτσι. Τι να πω, κερδίσαμε δίκαια, πήραμε το κύπελλο δίκαια. Αυτό, τι άλλο από αυτό, τι, ευχαριστώ εντάξει, πολύ. Είναι μια εμπειρία αυτή. Είναι εμπειρία, εντάξει. Στέλιο, φέτος ήσουν, θυμίσαμε. Πιο μικρή εμπειρία. Ήσουν σε ποιο ομάδα ήσουν? Στο Άρη Καβαλάριο. Στον Άρη Καβαλάριο, η ομάδα δεν κατάφερε να πετύχει. Στον Άρη. Όχι, για την ομάδα, ποδοσφαιρικά. Άρη Καβαλάριο, Καβαλάριο. Ναι. Τώρα το χρόνο. Χρόνο θα δούμε, πρώτο Θεό, θα δούμε. Το καφέ Μόντο είναι μια παρέα, μαζεύτηκε, ήρθαμε, το διασκεδάσαμε. Ωραίο τουρνά αυτό τελικά. Διαφορετικό έτσι από τους αγώνες. Εντάξει, είναι σίγουρα ένα τουρνά που έρχεσαι να το διασκεδάσεις χωρίς άγχος, χωρίς πίεση. Ερχόμαστε να παίξουμε την μπάλα μας γιατί μας και κάνουμε αυτό που αγαπάμε περισσότερο. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους διοργανωτές του τουρνουά. Ήταν εξαιρετικό από την αρχή μέχρι το τέλος. Συγχαρητήρια στο ρέφερι, ήταν 50-50, έπαιξε όλα τα παιχνίδια. Να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε να μας δει σήμερα εδώ πέρα. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι τέτοιες εκδηλώσεις τις αγκαλιάζει ο κόσμος και πάνω απ' όλα σε κάποιες νεκρές περιόδους όπως είναι αυτές για το ποδόσφαιρο υπάρχει ενδιαφέρον από πολλούς ανθρώπους. Ευχαριστώ και... στο σχολείο μου, θα σου πω κάτι, δεν ξέρω βέβαια αν το Δημητής πρόσθεσες κάτι που δεν είχε φέτος. Δεν είχε πεταλούδες, γιατί τα παιδιά, γι' αυτό είπα, ήταν περισσότερο οργανωμένοι. Για τον κόσμο να μείνει. Και τον κόσμο να μείνει. Έχω ραντίσει τα παιδιά. Είναι από τις διοικήσεις των ομάδων Συνέψη Μακεδονίας που όχι μόνο είναι δραστήριες στα λόγια, αλλά και με τις πράξεις τους φέρουν τον κόσμο στο γήπεδο. Πολύ καλά το λέτε. Βασικά εμείς προωθούμε και στηρίζουμε την τοπική κοινωνία του Λαγκαδά. Είμαστε ένα γραφείο τουριστικό στην περιοχή. Φυσικά εδώ νίκησε τώρα ο αθλητισμός, η ευγενής άμυλα και τέτοιες διοργανώσεις είμαστε πάντα θετικές να συνεχίσουν και να γίνονται. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς που μας στήριξαν για άλλη μια χρονιά. Να ευχαριστήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που μας στηρίζει πάντα και είναι πάντα κοντά μας ό,τι διοργάνωση και να κάνουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τη διοίκηση για όλο αυτόν τον κόσμο. Κοίταξε να δεις, ξέρεις πολύ καλά ότι ο κόσμος του εραστεχνικού ποδοσφαίρου διψάει πάντα για ποδοσφαίρο. Δεν σταματάει αυτό. Ναι, δεν ξεκουραζόμαστε εμείς ποτέ. Και τα παιδιά, οι φίλαθλοι, ο κόσμος, βλέπετε τη στήριξη που έχει. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν αυτά του είδους τα τουρνουά σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης. Τα οποία είναι πολύ πετυχημένα. Εδώ όμως
Είναι το απίστευτο, το ανεπανάληπτο αυτό που είδα εγώ. Πράγματι, από τις πρώτες μέρες, 32 ομάδες συμμετείχαν σε αυτό το τουρνουά του Καβαλαρίου. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο, τον κύριο Κούντουλα και το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο. Είναι απίστευτη η αγάπη που δείξαν εγώ. Κάθε μέρα έχει πάνω από 500 άτομα. Βλέπετε τι γίνεται σήμερα. Παραμονή του προφήτη Ηλία, διοργανώθηκε ένα τουρνουά βετεράνων στο οποίο συμμετείχαν ο Κεραυνός Ποντοϊράκλειας, η ΑΕΠΟΛ Κάστρου Πιερικός και η Νέα Σάντα. Τα σκορ πήγαν σε δεύτερη μοίρα αφού οι βετεράνοι παρουσίασαν ένα πλούσιο θέαμα. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου εδώ από την Ποντοϊράκλεια του Κυλκίσο που όπως αντιλαμβάνεστε θα παρακολουθήσουμε αυτό το ενδιαφέρον τουρνά του βετεράνου που γίνεται ανήμερα σήμερα του Πανηγυριού, το προφήτη Ηλία του χωριού. Νομίζω ότι οι αγώνες θα παρουσιάσουν μεγάλο ενδιαφέρον καθώς συμμετέχουν οι ομάδες του Πιερικού, η Παλέμαχη, η Νέα Σάντα και οι βετεράνοι του Πολυκάστου σε ένα τουρνά που θα παίξουν μεταξύ τους και σίγουρα θα απολαύσουν και ποδόσφαιρο και θα μας διδάξουν βέβαια σίγουρα την ικανότητά τους. Σε λίγο θα δούμε λοιπόν το πρώτο παιχνίδι μεταξύ του Πιερικού και της Νέας Σάντας που θα ακολουθήσει εδώ στο γήπεδο της Ποντοϊράκλειας ανάμεσα στις δύο ομάδες όπου καλούνται σίγουρα να μας διδάξουν και το ποδόσφαιρο και το πλούσιο θέμα που θα παρακολουθήσετε μέσα από τη συχνότητα του γύρω πάση, περιγραφή και σχόλιο του Σωτήρη Καρασταρίδη σε λίγα λεπτά. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου εδώ από την Ποντοϊράκλεια του Κλικής. Όπως έλεγα νωρίτερα βέβαια στην εισαγωγή μου, υπό την πολύ σημαντική μέρα και την γιορτή του προφήτη Ηλία που γιορτάζει η Ποντοϊράκλεια, διοργανώνεται αυτό το τουρνά με το παιχνίδι που ξεκινάει μεταξύ των παλεμάχων του Πιερικού και της Νέας Σάντας. Ένα παιχνίδι που αναμένεται βέβαια οι βετεράνοι των δύο ομάδων να μας παρουσιάσουν και τις ικανότητες τους. Ο Καλαμπάκας, ο Νίκος, ο οποίος παίζει ρε τον Αδείο, βγάζει μια παλιά δεξιά και γίνεται τώρα κάτω. Χωσογιώτσα τώρα βγαίνει από δεξιά. Θα γυρίσει την μπάλα, θα κάνει το σούτε, πέφτει εντυπωσιακά ο Παναγιωτήτης και μπλοκάρει την μπάλα. Εδώ ήταν. Θέλει να κάνει σέντρα. Γεμίζει τώρα σε βαθιά παλιά. Πετάγεται εντυπωσιακά ο Ιωαννίδης, μπλοκάρει την μπάλα. Δύο. Έχει χώρο. Καθυστερεί να σουτάρει. Πουρχαρίδης θα κάνει το σούτε εντυπωσιακά. Ο Ιωαννίδης λέει όχι. Ο οποίος πετάγεται εντυπωσιακά ο Γιώργος Ιωαννίδης. Σταματάει το σούτε εκεί από τον Πουρχαρίδη. Σαρωστά. Προσπαθεί να βγάλει παλιά. Παπαδόπουλος σε καλή θέση. Καθυστερεί να σουτάρει. Γιάννη, ο Ιωαννίδης προσπαθεί και να κρατήσει θέση του. Θέλει να γίνει το σούτ. Παπαδόπουλος θα σουτάρει, θα πέσει ο Ιωαννίδης, θα κερδίσει την μπάλα. Εδώ. Κατοχή για τον Πιερικό. Θα γίνει το σούτ και η μπάλα τελικά είναι στα δίχτυα. Είναι το 1-0 που έρχεται μετά από ωραία προσπάθεια. Ο Βασίλης ο Δαδάκος είναι ο σκόρερ του αγώνα, ο οποίος έκανε αυτή τη φαντάστικη ενέργεια. Πουλγαρίδης και Κούσης κοντά στην μπάλα. Πουλγαρίδης θα σουτάρει. Ο Ιωαννίδης λέει όχι. Ωραία ενέργεια από τον Ιωαννίδη που έδιωξε για ακόμη μια φορά. Γιώτσα. Γεμίζει. Κεφαλιά. Καλή. 2-0. Να λοιπόν το 2-0 για τον Πιερικό που έρχεται μετά την ωραία σέντρα αυτή. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τη λήξη από τον διαιτητή τον Νίκο Κουσδακίδη. Έτσι λοιπόν ο Πιερικός θα πάρει τη νίκη με τελικό αποτέλεσμα 2-0 κυρίες και κύριοι σε λίγο κοντά σας για τη συνέχεια σε αυτό το τουρνά. Εδώ το πολύ Καστογιάννη μας αυτή την προσπάθεια. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. Είναι το 1-0 για την ομάδα του Πολυκάστου εδώ που εκμεταλλεύτηκε άδεια σε την άμυνα. Δεν μπόρεσε εκεί ο Ιαννίδης. Σούταμε Γιώργο Μπασκεπέρ Μπαες. Ατόρτολη. Απέσε. Η μπάλα βρήκε και το δοκάρι τώρα εδώ. Χάνεται ευκαιρία για την ομάδα του Κεραυνού να ισοβαρίσει. Πολυκάστρο. Για δούμε τώρα ευκαιρία για το Πολύκαστο που ζητάει το 2-0 και θα γίνει τελικά μετά την ωραία αυτή προσπάθεια. Έκλεψε εκεί με το νούμερο 22 παιδί του Πολυκάστρου. Έτσι λοιπόν τα αμυντικά λάθη και τα από αυτή την περιοχή δηλαδή. Και παίζει και στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Ασού τώρα που γίνεται την μπάλα φεύγει out. Καλή ενέργεια. Λεπτά μόνο. Θα πω.
Θα μπει και ένα αγοράκι πολύ μικρό σε ηλικία. Ο νεαρός σε λίγο θα μπει. Ο Γιώργος Αβραμίδης. Μπήκε κι αυτός. Όπως βλέπετε κλέβει τα φώτα της δημοσιότητας. Όλοι παρών, ένα χωριό, όλη μια παρέα. Για την ευκαιρία για τον κεραυνό η προβολή, αλλά δεν θα περάσει. Μπήκε και το τρακτέρ μέσα. Βλέπετε και ένα χαρτιστικό πλάνο, μπήκε και ένα παιδάκι εκεί με το τρακτέρ. Τα έχουμε δει όλα βέβαια στα γήπεδα, αλλά νόμιζα ότι πέρασε το γήπεδο της Ποντοϊράκλειας για παιδική χαρά ο νεαρός εκεί. Θα το βγάλει και κάποιος. Θα γίνει μια χαμπαλιά για να δούμε την Αδαμίδου, την Ελένη από κοντά σουτάρει, καλή ενέργεια από την παίκτρια του Εγκλησιακού, του γυναικείου τμήματος. Δεν προσπάθησε, είπα να γίνει κάποιο λάθος. Να τον γκολ που έρχεται τελικά για τον κεραυνό μετά από τραγικό λάθος στην άμυνα. Γίνεται αυτό το 2-1 και να δούμε αν θα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα. Είναι και την Ακαδημία του Εγκλησιακού από ό,τι μαθαίνουμε. Όπως και η Αδαμίδου, η οποία παίζει από κοντά. Εντυπωσιακή βουτιά και φάουλ που κερδίζει ο κολλήγορο του Πολυκάστρου. Αδαμίδου με την μπάλα. Μπαίνει και ο Ιωαννίδης. Τέλος. Μπράβο. Το παιχνίδι τελειώνει. Το Πολυκάστρο θα πάρει την νίκη με 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Ποιος πρόκειται να πούμε? 1-0 ο Πιερικός. Ναι. 2-0 η ομάδα του Πιερικού. Το Πολυκαστρό, συγγνώμη. Πολυκαστρό. Να διευκρινίσουμε λίγο γιατί μπερδευτήκαμε. Και αυτή τη στιγμή έχουμε και το τέλος του παιχνιδιού. 2-0 τελικό αποτέλεσμα. Ο Πιερικός θα κερδίσει το Πολυκαστρό. Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι για το τέταρτο παιχνίδι. Να πω προηγουμένως ο Πιερικός κέρδισε το Πολυκαστρό με 2-0 χάρη στα γκολ του Γιώτσα. Τώρα έχουμε το τελευταίο παιχνίδι μεταξύ του Κεραυνού Ποντοϊράκλειας και της Νέας Άντας. Γίνεται το σουτ και η μπάλα είναι γκολ, 1-0. Η μπάλα από την άλλη πλευρά, ένα σουτ που γίνεται. Θα διώξει και ο goalkeeper. Νέο σουτ, κόντρες και τελικά νέο corner. Και για να δούμε, η μπάλα είναι γκολ. Ένα-ένα. Και λήξει το αγώνα. Ένα-ένα λοιπόν, Κεραυνός, Νέα Σάντα. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις τις κάνουμε για τους μεγάλους που έχουν περάσει από την ομάδα. Να δώσουμε και ένα κοινωνικό θέμα, όχι μόνο το αθλητικό. Να περάσουμε κάποια μηνύματα. Να ευχαριστήσουμε τους παλέμαχους και μια ωραία ατμόσφαιρα. Όσο για το άλλο, είπαμε ότι πρέπει να περάσουμε σε άλλα στάδια, όπως κοινωνικά θέματα και τέτοια, να βοηθήσουμε το χωριό μας, τον τόπο μας, ο καθένας. Εγώ περνάω μηνύματα και τα άλλα είναι για μετά, δεν είναι για τώρα, η Πρόεδρε Λίγα και τέτοια. Επειδή και όσο δεν είναι από τους πολιτικούς και από τους άνθρωπους αθλητισμού. Έτσι είναι, να μας προσέξουν κιόλας, γιατί είμαστε από τις λίγες ομάδες εδώ στην περιοχή που έχουν απομείνει. Έχουν ιστορικά χωριά, έχουν σβήσει, οι ομάδες δεν υπάρχουν, κόσμος δεν υπάρχει, φεύγουν εξωτερικό, αυτά δεν υπάρχουν δουλειές. Και είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνουμε εμείς να κρατήσουμε εδώ τον κόσμο, την ομάδα. Είναι το πάρα πολύ δύσκολο. Είναι η γενέτειρά μου, τον Πιερικό της Κατερίνης, ας πούμε. Λοιπόν, γιατί μεγάλωσα με την ομάδα αυτή εδώ πέρα. Λοιπόν, και εγώ σαν τεχνικός διευθυντής, ας πούμε, του Κεραυνού Ποντοϊράκλειας, θέλω να ευχαριστήσω εδώ πέρα τον Γόγο τον Ιωαννίδη για τις πολλές αυτές εκπλήξεις μου έκανε, έτσι, για να με κάνουν σαν τεχνικό διευθυντή, γιατί το ζω ένα χρόνο εδώ στη Βασίλισσα, μόνο σαν αντίπαλος ήρθα εδώ πέρα. Και
έπαιξα ας πούμε, με τον Κεραυνό και φέτος ζω Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία και μια πρωτόγνωρη κατάσταση για την ακριτική Ποντοϊράκλεια. Πιστεύω ότι θα είναι κάτι που θα γραφτεί ανεξίτηλα για τα επόμενα χρόνια και θα έχουμε ο κόσμος να λέει και να θυμάται. Τώρα, εσύ έπαιξες μπάλα στον Κεραυνό Ποντοϊράκλειας στις παιδικές σου ηλικίες, ήρθες, έπαιξες με τα χρώματα σε αυτήν την ομάδα για να μας θυμίσει το παρελθόν σου. Είσαι από το Πολύκαστρο, είσαι εκπρόσωπος του βετεράνου του παλεμάχου του Πολυκάστρου και γενικότερα έκανες πάρα πολλούς φίλους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό σε αυτά τα χωριά τα οποία για όλους θεωρούνται επιβαδισμένα να κάνεις σχέσεις ανθρώπων. Γιατί σήμερα η Ποντοϊράκλεια έδειξε για ακόμη μια φορά τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την ανθρωπιά της και την αξία της. Έτσι ακριβώς πιστεύω ότι μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις αναπτύσσεται η φιλία των ανθρώπων και η σχέση των ανθρώπων και το μόνο που μένει είναι η γνωριμία και η εκτίμηση ανάμεσα στους ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο για το ποδόσφαιρο αλλά γενικά για τη σχέση την ανθρώπινη η οποία σήμερα κέρδισε. Γιατί νικητής στο σημερινό τουρνουά ήταν η παρουσία όλων αυτών των ανθρώπων του Πιερικού, των ανθρώπων του Πολυκάστρου, της Ποντοϊράκλειας και της Νέας Άντας. Θα παραμείνουμε λοιπόν στην Ποντοϊράκλη και θα δούμε τον καλοκαιρινό χορό της ομάδας του Κεραυνού, όπου το παρόν έδωσαν η Πέλα Νικολαίδου και ο Πουταχίδης και έτσι λοιπόν το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Να ευχαριστήσουμε την ομάδα για την πρόσκληση. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Και από ό,τι βλέπω, σήμερα θα γίνει το αδιαχώρητο. Και θα πρώτη συνεργασία με το Θεύλο Πουταχίδη. Όχι, πάρα πολλές. Στην Ποντοϊράκλειας, σε αυτό το μέρος, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι. Θέλω να μας πεις που βρίσκεσαι, γιατί μεγάλωσες, η φωνή σου σίγουρα ακόμα γίνεται καλύτερη. Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που όχι μόνο φτάνει στα χνάρια του πατέρα σου, που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, αλλά βλέπω ότι προσπαθεί να τον ξεπεράσει γιατί οι νέοι έχουν μια άλλη καλλιτεχνική.
τέτοια. Επειδή ο Θάνος είναι φίλος μου και ναι. Μ' αρέσει να τον πειράζω. Για τον αγαπώ και τον λοιπόν, ξέρω πολύ καλά. Αύριο βρισκόμαστε Καριοχώρη, στην Κοζάνη, μετά στην Κατερίνη και κλείνουμε αυτό το τετραήμερο στην πατρίδα Βερίας. Βεβαίως, ναι, όλοι μαζί. Για ακόμη μια φορά στην Πότο Ηράκλεια, τιμή μας να ερχόμαστε εδώ, ερχόμαστε πολλά χρόνια. Νομίζω είναι η πέμπτη ή έκτη χρονιά. Το συμβόλαιο λέει 15 χρόνια, έχουμε ακόμα. σε ένα πολύ ωραίο χώρο εδώ στο χωριό, στον αθλητικό σύλλογο. Τα παιδιά τρέχουν συνέχεια και φαίνεται αυτό. Θεόλες, κάνουν μια πολύ καλή δουλειά. Και μ' αρέσει αυτό. Εδώ πέρα, άμα δεν είσαι ζεστός, δεν έρχεσαι. Ακριβώς. Και όχι τίποτα άλλο, βλέπω ότι καταρχήν από τους πρόβες πήρε έτσι μια γεύση, γιατί και εμείς είμαστε πόντια. Και για όσους βέβαια δεν είναι, να ξέρουν ότι όταν είσαι πόντιος νιώθεις κάτι διαφορετικό. Νιώθεις πραγματικά τις ρίζες του τόπου σου, τα έθιμά σου. Βεβαίως. Είναι σημαντικό, κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του ιστορία. Όλοι είναι πάρα πολύ καλοί, αλλά οι πόντιοι, εμείς οι πόντιοι είμαστε, έχουμε ένα κλικ κάτι παραπάνω από τους άλλους. Λοιπόν, να σας καλωσορίσουμε για άλλη μια φορά, να ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας και πραγματικά να σας δώσω και πάλι συγχαρητήρια, γιατί προβάλλετε την περιφέρεια το οποίο το χρειάζεται. Πάντως βλέπω, Δήμαρχε, ότι ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Ο καιρός είναι πολύ καλός, ο κόσμος είναι πολύ καλός, Ποντοϊράκλεια είναι πολύ καλή, την εκφράζει βέβαια γιατί είναι ένα αμυγές χωριό ποντιακό, το οποίο βέβαια σήμερα θα απολαύσουμε ένα από τα ταλέντα της ποντιακής μουσικής, από τα ταλέντα μάλλον. Τον Μπουταχίδη τον Θεόφιλο και την Μπέλα την Νικολαίδου, που βέβαια και τους τοπικούς, κάποιους τοπικούς οι οποίοι και αυτοί έχουν την τάση να ανέβουν στο ποντιακό στερέωμα, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι κρατάμε Θερμοπύλες, κρατάμε τις παραδόσεις μας, κρατάμε την Ελλάδα μας. Αυτό έχει σημασία. Επειδή, γιατί σήμερα πραγματικά νιώθουμε κάτι διαφορετικό. Το χωριό μας είναι το πιο φιλόξενο χωριό του Νομού Κιλκής. Είναι αμυγός ποντιακό. Και είμαστε φιλόξενοι όσο δεν φαντάζεσαι. Τώρα, αν και ο χορός έπεσε καθημερινή, αλλά αυτό δεν σας αγγίζει. Δεν μας αγγίζει. Γιατί αυτό. Βλέπω ότι η επιτυχία είναι δεδομένη από τουλάχιστον από τη ζήτηση. Είναι δεδομένη η επιτυχία. Είναι δεδομένη. Είναι πέμπτος χρόνος σε σειρά και η επιτυχία είναι δεδομένη κάθε χρόνο. Τώρα, είδαμε πώς υποδεχτήκατε τον Θεόφιλο Μπουταχίδη και την Μπέλα την Νικολαίδου. Γιατί δείχνετε ότι αναγνωρίζετε κάποιες φωνές που ξέρουν να τιμάνε συλλόγους και χωριά. Ο Θεόφιλος είναι πέμπτη χρονιά συνεχόμενη στο χωριό και θα συνεχίσει να έρχεται. Είναι δεδομένο αυτό, μας αγαπάει, τον αγαπάμε και να είμαστε καλά μόνο και όλα θα πάνε καλά. Τώρα, το χωριό μπορεί να είναι μικρό, αλλά έχει μεγάλη φωνή και ακούγεται σε όλη την Ελλάδα και πιστεύω ότι μέσα από αυτό το βήμα και από την ευκαιρία που είχαμε να γνωριστούμε, νομίζω ότι αυτό το χωριό έχει και αξία και αθλητισμό και παιδεία. Σε όλα το χωριό συμμετέχει και στον αθλητισμό και στην παιδεία και στα πάντα. Είναι ένα ζωηρό χωριό, ζωντανό χωριό από τα λίγα του νομού. Αυτό μπορείς να το διαπιστώσεις. Και εννοείται, υπερβολικά φιλόξενο. Και να... Μια ομορφιά πολύ διαφορετική. Ναι, κάθε χρόνο κάνουμε τέτοια ωραία πανηγύρια για να διασκεδάσει ο κόσμος. Έχουν πολύ καλούς καλλιτέχνες όπως βλέπετε, από τους καλύτερους του ποντιακού τραγουδιού, γιατί πρώτο μήνυμά μας είναι να διασκεδάζει ο κόσμος και μετά ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε και για την ομάδα να βέβαια γίνεται αυτό. Η ομάδα η οποία δεν έχει πόρους από πουθενά, όπως καταλαβαίνω λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν κοπεί όλοι οι πόροι, χορηγίες και προσπαθούμε μόνοι μας με αυτές τις εκδηλώσεις να την συντηρήσουμε. Τώρα, να ευχαριστώ πολύ τον κόσμο για την πολύ πολύτιμη από συμμετοχή της εδώ σε αυτόν τον χορό, όπως και τους χορηγούς και τους δωρητές για την λογιστοφόρα αγορά, τα δώρα είναι πάρα πολλά, είναι γύρω σε 150 νομίζω. Όπως και τις προσπάθειες που κάνουν τα μέλη της διοίκησης της ομάδος για την επιτυχία αυτού του χορού. Στείλω με το μανδύλι, πουλώ από μεροδί μέσα, στείλω με το μανδύλι.
Θα πάμε λοιπόν τώρα στη Φιλαδέλφια, όπου θα παρακολουθήσουμε τον καλοκαιρινό χορό του Ατρόμητου Νέα Φιλαδέλφιας. Παρόλο λοιπόν την κακοκαιρία που επικράτησε, οι φίλοι της ομάδος δεν το έβαλαν κάτω και έτσι λοιπόν ο Γρέντι κράτησε ως αργά.
πουλήσει. Πάει συνταχή νερό και τα πιωμίσει. Το Σκέμπι να μας πει δύο λόγια για τη σημερινή βραδιά. Τι να πούμε, καλά πήγαινε το πράγμα, μας βγήκε η βροχή, μας αχάλασε. Δεν πειράζει όμως. Καλά, το Σεπτέμβριο που ξέρουμε να το ξανακάνουμε το χαρό. Κοιτώντας το μετεωρολογικό σταθμό, τώρα που εκεί πέρα ξέρω ότι πήγαμε και πάλι καλούτσικα πήγαμε. Μας αχάλασε λίγο στο τέλος, αλλά δεν πειράζει. Φέτος κατεβάζουμε καλή ομάδα, έχουμε σκοπό την άνοδο, θα κατεβάσουμε και παιδικά τμήματα, έχουμε παιδάκια, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Τώρα για το χώρο τα βλέπετε τα χρόνια που έχουν γίνει, και τι άλλο να πω. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και πιστεύω την άλλη φορά να έχει μεγαλύτερη επιτυχία ο χορός σας, να μην τα χαλάσει ο καιρός. Θα πάμε λοιπόν τώρα στον Βαθυλάκο, όπου θα παρακολουθήσουμε τον καλοκαιρινό χορό που έγινε σε έναν πολύ όμορφο χώρο στον Μπιστρό, όπου αρκετός κόσμος έδωσε το παρόν σε αυτή την καλοκαιρινή όμορφη βραδιά.
ήρθες στη ζωή μου ξαφνικά και βάλες τα βράδια μου φωτιά. Έλεγες μαζί μου πάντα θα σε, μα όλα τα ξεχνάς και δεν θυμάσαι. Η σημερινή μέρα η εκδήλωση είναι λόγω του πανηγοριού μας, του προφήτη Ηλία, είναι προστάτης του χωριού μας και γι' αυτό καλέσαμε την ορχήστρα σήμερα. Κάθε χρόνο είμαστε έτσι. Ήταν επιτυχημένη εκδήλωση. Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά πήγαμε, γεμίσαμε, όλα καλά. Όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ και του χρόνου. Να είστε καλά και του χρόνου με υγεία σε όλους. Πιστεύω ότι είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Ήταν όμορφα και ωραία και κάναμε ό,τι μπορούσαμε όλους μας. Ωραία, του χρόνου. Το χρόνο θα κάνουμε κάτι καλύτερο. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Να είμαστε καλά, ε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Η σημερινή εκδήλωση ήταν φανταστική. Είχε φοβερή αρμονία. Οι οργανοπαίκτες ήταν φανταστικοί. Ο Σπύρος ήταν καταπληκτικός όπως πάντα. Το πανηγύρι μας είναι τέλειο κάθε χρόνο. Μάζεψε πάρα πολύ κόσμο. Και από το χωριό μας και από τα γύρω χωριά μας τιμούν. Εσείς ήταν υπέροχοι. Ωραία, εσύ δεν μ' αγαπάς.
Θα πάμε λοιπόν τώρα στη Γερακαρού, όπου αυτή τη φορά με τη βοήθεια του καιρού διοργανώθηκε ο καλοκαιρινός χορός του Συλλόγου, όπου το παρόν έδωσε ο Γιώργος Μαγαρίτης, όπου φυσικά έγινε πανικός. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεύτερη μέρα εδώ στη Γερακαρού, στη Θεσσαλονίκη, με τη βοήθεια του Θεού, ο μεγάλος καλοκαιρινός χορός του Πολιτιστικού Συλλόγου «Τα Γεράκια» με τον Γιώργο Μαργαρίτη γίνεται κανονικότατα και σίγουρα η προσέλευση του κόσμου θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά θα είναι μια βραδιά μαγική την οποία θα ζήσετε μέσα από τον κύριο Πουάν. Παιδιά, βάζει και εσύ σουβλάκια λοιπόν εκεί πέρα. Σουβλάκια, σουβλάκια βάζετε τώρα. Στη μέση βάζει σουβλάκια. Οι απορίες μου πολλές, οι μέρες τόσο σκοτεινές. Όλοι όταν που έχει πάει η περηφάνεια μου. Πώς τα λόγια σαν μήμα έγιναν μηδενικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιώργο μας για την δεύτερη φορά μετά από τόση ταλαιπωρία που βρίσκεστε κοντά μας. Για μας και για όλο τον κόσμο μας, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γερακαρούς. Θα ήθελα τον Μιχάλη τον Τζανή λίγο να έρθει. Ο Μιχάλης είναι παλιός φίλος μου. Όταν ήταν 17 χρονών ήρθε και βγήκε μια φωτογραφία δίπλα μου το 1988. Μου φέρνει μια φωτογραφία, παιδιά, και λέω: ποιο πιτσίρικι είναι αυτό δίπλα μου. Και εγώ ποιος είμαι, εκεί. Θα μας επιτρέψετε να σας κάνουμε ένα μικρό δωράκι, μια αναμνηστική πλακέτα για τα τόσα χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι από τον Πολιτιστικό μας Σύλλογο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κοντά σας θα είμαι. Οι τραγουδιστές αυτό πρέπει να κάνουν. Όταν υπάρχουν βραδιές οι οποίες μας τις χαλάει ο καιρός, πρέπει να βρίσκουμε κάποια μυρωμηνία και να ξαναρχόμαστε, να γίνεται βραδιά, να είμαστε όλοι αγαπημένοι και ωραία. Πρώτα απ' όλα εγώ να ευχαριστήσω τον Σύλλογο που με κάνει την τιμή να δώσω εγώ την πλακέτα σε έναν τόσο μεγάλο λαϊκό ερμηνευτή. Το τελευταίο των μεγάλων, ο τελευταίος των αυθεντικών, τον κύριο Γιώργο Μαργαρίτη. Με πήρανε,
καινούργιος τραγουδιστής που δεν ξέρατε ούτε το όνομά μου, το μικρό, και τι τους λέει. Μη με κοιτάς με μάτια που κλαίνε, μη μου μιλάς με χείλη που γένε, μη με πονάς με λόγια θλιμμένα, μη μου ζητάς να φύγω από σένα. Θέλω να ευχαριστήσω με δύο λόγια φυσικά όλους εσάς που μας τιμάτε σήμερα εδώ με την παρουσία σας, που στηρίζετε το σύλλογό μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά πίσω, τους ψήστες, τα κορίτσια στις κουζίνες, εδώ θέλω χειροκρότημα παιδιά. Εθελοντές, δώσαν την ψυχή τους. Τα παιδιά στα ποτά. Όλους αυτούς που παιδευτήκαν εδώ, που τρέχουν εδώ και ένα μήνα, για να γίνει αυτή η εκδήλωση. Δεν ξανακάνω φυλακή. Με το καπετανάκι που και του γλαστό. Μα παιδί χωρίς μια, θέλω για σένα. Το ξέχασα, παιδιά. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα. Πήγαν πολύ καλά, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα επιβραβεύσω. Την επιβράβευσε ο κόσμος. Χαμός. Και ήταν η δεύτερη βραδιά. Την πρώτη μας έβρεξε και ευτυχώς βρήκαμε καινή ημερομηνία και ήρθε πάλι ο Γιώργος. Από εκεί και πέρα, ευχαριστούμε τον Γιώργο, ευχαριστούμε όλους που παρευρεθήκαν, ειδικά τους εθελοντές. Χωρίς τους εθελοντές, παιδιά, θα γινόταν σήμερα ένας πανικός εδώ. Και φυσικά και εσάς που βοηθάτε πάντα, και με το κανάλι. Επειδή οι χορείς σας τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη επιτυχία, γιατί φέρνετε ονόματα με μεγάλη αξία στο ελληνικό και όχι μόνο τραγούδι. Έτσι, πέρσι είχαμε ναι, τα κουρίτια. Ναι. Πέρσι είχαμε την γενική υπόθεση. Αλλά πάντα με επιφύλαξη για αυτό που είπες στους προηγούμενους χορούς, δεν είχαμε αυτή την επιτυχία που είχαμε φέτος. Η εκπομπή μας κάπου εδώ ολοκληρώθηκε. Εσείς φυσικά μπορείτε να παρακολουθείτε τις εκπομπές μας μέσω Facebook, Σωτήρης Καρσαρίδης ή στο YouTube τρελογώντας Europe 1 Goal και Θέαμα. Να ευχηθούμε λοιπόν καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους εσάς και από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.